Νομίζουν ότι εμείς εδώ είμαστε ανθρώποι ενός κατώτερου Θεού. Παίζουν με την υγεία μας, με την νοημοσύνη μας, με την υγεία των παιδιών μας. Σε απόγνωση είναι οι κάτοικοι του χωριού Αυλή στο Δήμο Μηνούα Πεδιάδος. Τα κουνούπια είναι πάρα πολλά, η μυρωδιά είναι πολύ έντονη, βλέπετε και μόνοι σας αυτό τι γίνεται. Και πρέπει να βρεθεί άμεσα μια λύση. Το γραφικό χωριό του Δήμου Μηνούα Πεδιάδος έχει κατακλειστεί από σμήνη κουνούπιων, ενώ η δυσοσμία στην περιοχή είναι αφόρητη. Κουνούπια, δυσοσμία, μικρόβια, μόλις στις καλλιέργειές μας. Τι άλλο πρέπει να περιμένουμε δηλαδή για να φέρει το θάνατο? Πάμε την βροχή για να φτάνει να τρέξει το χειμώνα. Mm. Πρέπει να βρέχει μέχρι το Γενάρη, για να αρχίσει το Γενάρη να κατεβαίνει νερό κάτω. Ναι. Και τώρα βλέπεις τι γίνεται. Ο ποτάμος που πηγάζει από το Μιγκλίση βόρεια του χωριού βρίσκεται στα ανατολικά της Αυλής και καταλήγει στο ποτάμο Αναποδάρη, έχει μετατραπεί σε μια υγρή χωματερή. Η δημοτική επιχείρηση λέει ότι είναι καθαρά τα νερά και ότι οι αξιολογίες που κάνουν είναι καθαρές, αλλά εμείς συνεχίζουμε να βλέπουμε μηλήματα. Βλέπετε το νερό αυτή τη στιγμή εδώ πέρα τρέχει πάρα πολύ. Είναι όλο καθαρά του βιολογικού. Γιατί ξεκινάει 50 μέτρα πιο πάνω που βγαίνει η σωλήνα του βιολογικού. Δεν υπάρχει φυσική ροή νερό αυτή την εποχή. Είναι καθαρά του βιολογικού το νερό. Εν μέσω ξηρασία στην ευρύτερη περιοχή από το σημείο που υπάρχει η σωλήνα του βιολογικού και πέρα, ο Αυλιώτικος ποταμός τρέχει αδιάκοπα με τη δυσοσμία στην περιοχή να είναι αφόρητη. Δεχόμαστε απόβλητα του βιολογικού, αυτά που βλέπουμε, δεχόμαστε απόβλητα ό,τι αποβλητά είναι αυτά, τώρα ισοχωρίων του λιπηδητού και τη Παναγιά στο χειμώνα με τα νερά που κατεβαίνουν, παίρνουν και τα δικά του από του ποταμού, τα φέρνουν όλα εδώ. Αλλά εμεί πληρώνουμε βοθρατζίδικα, γιατί δεν έχουμε βιολογικό στο χωριό μα, δεν έχουμε αποχέτευση. Ενώ πληρώνουμε για τα δικά μα απόβλητα, δεχόμαστε τα απόβλητα του μισού Δήμου. Ότι δεν είμαστε κατά του βιολογικού, αλλά είμαστε υπέρ τη καλή λειτουργία του βιολογικού. Όπως φαίνεται και στις εικόνες, τα νερά που τρέχουν είναι ουσιαστικά ανεπεξέργαστα λίμματα, με τους κατοίκους της περιοχής να ανησυχούν για την υγεία τους. Γιατί δημιουργείται όλο αυτό, τι έχει συμβεί, τι καταλαβαίνετε ότι έχει? Δεν γίνεται ο κανονικός καθαρισμός στο βιολογικό αργαλοχωρίου. Και δεν ενδιαφέρεται κανείς, πέρα βρέχει. Δεν είμαστε κατά του βιολογικού, αλλά είμαστε υπέρ της καλής λειτουργίας του βιολογικού. Αυτή την κατάσταση εδώ, στον Αυλιώτικο ποταμό, την έχετε ξανασυναντήσει? Αυτή η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει, ειδικά φέτος, αλλά τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι πολύ έντονη και πολύ συχνή. Φέτος είναι ακόμα περισσότερο, καθημερινή μπορούμε να πούμε, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Οι κάτοικοι έχουν απευθυνθεί πολλάκι στους υπευθύνους, ωστόσο το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί και οι απαντήσεις που έχουν πάρει επιτείνουν την αγωνία τους. Όταν εγώ απευθύνθηκα προς την ΔΕΙΑΡ, η απάντησή τους ήταν ότι έχει γίνει μια εξέταση, είναι καθαρή. Όταν ζήτησα να κάνει έγγραφο ο σύλλογος ή κάποιος για να πάρει το δείγμα, μας είπαν την προσωπικά δεδομένα. Και δεν ξέρω ποιον είναι τα προσωπικά δεδομένα αυτά. Έχει πολύ ζωή το χωριό μας, έχει πάρα πολλά παιδιά. Δεν είναι χωριό που είναι κατελελειμμένο. Ζουν όλοι εδώ μονίμως και νέες οικογένειες. Θα δείτε στο χωριό νέα καινούρια σπίτια που σπάνια τα βλέπεις αλλού. Υπάρχει ζωή στο χωριό. Δεν μπορούν να μας αναγκάσουν να φύγουμε. Δεν φύγαμε με το σεισμό, δεν θα φύγουμε με τα απόβλητα. Το ζωικό κεφάλαιο του ποταμού έχει ήδη καταστραφεί. Τώρα αν προξενήσει βλάβη σε δέντρα και τα λοιπά, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Θεωρώ ότι θα προξενήσει. Μέχρι εδώ δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Ας αφήσουν τις καρέκλες και ας έρθουν να βάλουν εδώ μια καρέκλα με ένα τραπέζι, να κάτσουμε να φάμε, να φάνε μαζί μας. Η δυσοσμία είναι ανυπόφορη και τα κουνούπια έχουν πνίξει το χωριό Αυλή. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και προειδοποιούν όλους τους υπεύθυνους ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Δεν μιλάμε μέχρι τώρα, προσπαθούμε με πολιτισμένα μέσα, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, εάν δεν συμμορφωθούν, θα υποχρεωθούν από τους κατοίκους αυτού του χωριού να συμμορφωθούν.